Την αδερφή σου πώς είσαστε? Με την αδερφή μου είμαστε πολύ καλά από τότε που γίναμε και οι δύο μανάδες και από τότε που μοιραστήκαμε το κομμάτι το γυναικείο. Το κομμάτι το εφηβικό είχε ανταγωνισμούς, είχε βρυσίδια, ήταν δύο πλάσματα ατέριαστα. Ήσασταν και οι δύο έντονες προσωπικότητες και οι δύο τσαμπουκαλεμένες? Ναι, πολύ πολύ. Α, και η αδερφή μου πολύ γρήγορα πήρε και τη ζωή της στα χέρια της, οικονομικά δούλευε και έκανε και ήταν ανεξάρτητη. Και εγώ στα φοιτητικά μου ζοριζόμουν πάρα πολύ, γιατί ήθελα να τις παίρνω τα ρούχα κρυφά, μου βάζε κλειδαριές στις δουλάπες, γιατί τις τα λέρω. Εγώ είχα ένα blue jean, αυτό ήταν. Και οι γονείς πώς τα βγάζανε πέρα με δύο κορίτσια στην εφηβεία, τα οποία έτσι ήταν, είπαμε, έντονες? Είχαν κάνει δουλειά πριν, οπότε είχαν μια εμπιστοσύνη ότι θα τα βγάλουμε πέρα. Αλλά ο τσακωμός ήταν μεταξύ μας. Τι να κάνουνε, δεν μπορούσαν να μπουν στη μέση. Εσύ πόσο χρόνο έφυγες από το σπίτι σου να ζήσεις μόνη σου, πότε τα αποφάσισες? Όταν παντρεύτηκα. Έλα ρε Ελένη, αλήθεια το λες? Ναι, δεν είχα μείνει. Πήγα στο κρατικό Βορείου Ελλάδος ένα χρόνο και έμεινα εκεί. Επειδή είμαι εντελώς ανοικοκύρευτη, έμεινα σε ξενοδοχείο, που ήταν και οικονομικά σύμφορο. Αλλά πάντα μου λέει η μαμά μου, δεν θα μάθεις, δεν θα κάνεις ποτέ δουλειές, γιατί εσύ είσαι για άλλα πράγματα, δεν είσαι για να είσαι νοικοκυρά. Δεν θα μείνεις μες στο σπίτι. Μην τις μάθεις, δεν σου είναι χρήσιμες. Ναι, αλλά τι φανταζόταν εκείνη, κάτι έβλεπες εσένα? Ήξερε ότι θα γίνεις ηθοποιός? Ήξερε τι δεν ήθελε να ξανασυμβεί αυτό που συνέβη σε εκείνη, που ήταν μια νοικοκυρά. Με οπότε τον ίδιο τρόπο μεγάλωσε και τη μεγάλη της κορή όμως, ναι, τα ίδια, ναι, της έλεγε. Ναι, 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 ναι. Ζοριστήκατε εσείς και οι δυο σας όταν έπρεπε να πάρετε αυτές όλες τις ευθύνες ενός σπιτιού επάνω σας? Κάτι ήξερα, γιατί δεν χρειάστηκε να πάρω. Δηλαδή, δεν κάνω νοικοκυριό. Ναι, ρε παιδί μου, δεν κάνετε. Σήμερα. Όταν ξεκίνησες όμως, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, μόνο ζημιές έκανε. Δεν θα ξεχάσω. Δεν θα ξεχάσω που στα πρώτα που μέναμε με τον Βασίλη, είχαν έρθει κάποιοι που ήταν. Πρώτη φορά τους έβλεπα και εγώ από τόσο κοντά, τραγουδιστές, πάρα πολύ σημαντικοί. Και έφτιαξα καφέ στην καφετιέρα. Αυτό είναι απλό. Ναι, αυτό είναι απλό. Αλλά άντε να τον σερβίρεις, τους έκαψα όλους. Έτσι όπως έκανα την καφετιέρα, έφυγε όλο. Και ένα συγκεκριμένα φόραγε και ένα σκισμένο τζιν. Νομίζω του έκανα έγκαυμα. Δεν μου λες, Ελένη. Προσπάθεια για μαγειρική έκανες ποτέ? Δηλαδή είπες τότε πάνω έτσι στους ωραίους έρωτες, έτσι στην αρχή της σχέσης, ούτε καν στο γάμο, σχέση. Πας μια μέρα να μείνεις στο σπίτι του, ρε παιδί μου. Θες και εσύ λίγο κάτι να δείξεις, ναι, ναι, να κάνεις. Λες, θα κάνω μια μακαρονάδα, δεν ξέρω, ένα αυγό. Μια καρμπονάρα την έφτιαξα. Μπράβο, την έμαθα. Μπράβο. Την έμαθα και την κάνω εξαιρετικά. Από τότε έτσι, δεν την έχεις σταματήσει. Όχι, είναι το μόνο που κάνω. Κράτησες. Και μπράβο, κάνω πολύ ωραία τοστ στην κόρη μου. Αφού κανένα βράδυ μου λέει, θα μου φτιάξει από τα δικά σου το τοστ. Και είμαι πολύ περήφανη. Άντε καμιά ομελέτα. Τα δικά σου είναι αλλιώτικα. Είναι τη μαμά. Δεν βάζει ζαμπόν τη ρύζι. Είναι τη μαμά. Τι να πει. Έχω μια φοβερή φαν τη μαγειρική μου, την κόρη μου. Κανένα δεν. Δεν λες πάλι καλά. Η κόρη σου έχει μεγαλώσει με την ίδια νοοτροπία που σε μεγάλωσε σαν η δικιά σου μαμά? Εσύ τι τη παίρνει? Είναι από μόνη της πολύ πιο παραδοσιακή. Τρελαίνεται να μαγειρεύει, ναι. Εντάξει, α τη μαγειρική. Μαγειρική, γιατί μπορεί να τη αρέσει. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Ξέρεις ότι μου ζήτησε δώρο μια ποδιά μαγειρική? Όταν το παιδί σου ζητάει ποδιά μαγειρική. Τι ωραία. Ναι. Είδες, ρε παιδί, και έχει μάθει η μαμά μου όλα αυτά που δεν έμαθε σε μένα, τα έχει μάθει στην κόρη μου. Η κόρη μου ξέρει καλτσούνια κριτικά να φτιάχνει, ανοίγει φύλλο μόνη τη. Και χρόνια τώρα, όχι τώρα που είναι. Πες μου τώρα ότι θέλετε να κάνετε, ας πούμε, ένα τραπέζι σε φίλους και μαγειρεύει η μικρή. Όχι, αλλά μας έχει Κυριακή που δεν είναι κανένα στο σπίτι, έχει σηκωθεί και έχει φτιάξει μακαρονάδα εκείνη για μας. Μπράβο το παιδί. Ναι. Μπράβο το παιδί. Κοίταξε, η φύση τα προνοεί. Κάτι όλα, σου κάνει όλα. Και σου στέλνει κάποιον άνθρωπο που είναι ο καλός σου άγγελος.